Δεν ήταν λίγες οι διακρίσεις που έφερε το 2015 που θα μας αποχαιρετεί σε λίγες μέρες για τους στρατιώτες, αθλητές, προπονητές και για τα αθλητικά σωματεία της περιοχής. Διακρίσεις σε παγκόσμια πρωταθλήματα σε κολύμβηση και στίβο, επιτυχίες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και συμμετοχή σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος ήταν μονάχα κάποιες εξ αυτών. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν να καταγράψουμε τις κορυφαίες αθλητικές στιγμές αθλητών, προπονητών και των ομάδων της Ράγκης. Πέρσι, σε μια φαινομενικά χαμένη χρονιά, κατάφερε να σώσει την παρτίδα για τον Πανιόνιο και να τον διατηρήσει στη Super League. Ο Μαρίνο Σουζουνίδης φέτος, ευρισκόμενος στον πάγκο των Νεοσμυρνιωτών από το ξεκίνημα σεζόν, έχει καταφέρει όλη η ποδοσφαιρική Ελλάδα να μιλά για την έκπληξη του πρωταθλήματος στον Πανιόνιο. Οι Πάνθρες έκλεισαν τον πρώτο μισό της σεζόν με απολογισμό 23 βαθμών και φιγουράρουν στην 5η θέση του πρωταθλήματος. Τελικό link-up με τον Ολυμπιακό στη Γλυφάδα, 6η θέση στο πρωτάθλημα και διάκριση στην Ευρώπη στο θεσμό του Challenge Cup ήταν όσα πέτυχε ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης το 2015. Η ομάδα βόλεϊ του Εθνικού κατάφερε τόσο στο δεύτερο μισό της περσινής αγωνιστικής περίοδου, όσο και στο πρώτο μισό της φετινής, να σταθεί επάξιος πρέσβης του θρακιώτικου και ελληνικού βόλεϊ σε όλη την Ευρώπη. 6 μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών και συμμετοχή σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σίγουρα δεν είναι κακός απολογισμός για τον Χρήστο Κατρατζή. Ο Θρακιώτης Κολυμβητής συμμετείχε στον ημιτελικό της Εθνικής Ομάδας Σκυταλοδρομίας 4x100 μέτρα ελεύθερο, όπου μάλιστα πέτυχε με τους υπόλοιπους 3 κολυμβητές νέο Πανελλήνιο ρεκόρ. Η φιλοδοξία ενός τελικού κυπέλου Ελλάδας και το όνειρο της κατάκτησής του άγγιξε τον περασμένο Μάη Σκόντα Ξάνθη. Ξεπερνώντας το εμπόδιο του Όφη στα προημιτελικά και του Ηρακλή στα ημιτελικά, η Ξάνθη κέρδισε τη συμμετοχή της στον τελικό του ΆΚΑ στις 23 Μαΐου, αλλά παρόλο που στάθηκε αξιοπρεπέστατα στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού, υπέκυψε στην ανωτερότητα του Ολυμπιακού χάνοντας με 3-1. Ακόμη με τον γκολ του Νιέτο απέναντι στη Βέρεια, στις 13 Δεκεμβρίου η Σκόντα Ξάνθη έφτασε τα 1000 γκολ στην Α κατηγορία. Όταν ξεκινούσε τα πρώτα της βήματα στο χώρο του handball, η νεαρή τότε Μάγδα σίγουρα θα ονειρευόταν τρόπαια στο άθλημα και συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Όλα αυτά της τα χάρισε απλόχερα το 2015 με τη νεαρή τερματοφύλακα της Νέας Ιωνίας να αναδεικνύεται ταμπλούχος Ελλάδος με την Αθηναϊκή ομάδα και αν και νεανίδα να κερδίζει συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών, πετυχαίνοντας μάλιστα και γκολ από το ένα τέρμα στο άλλο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Αλεξανδρουπολίτσα, διεθνής τερματοφύλακας, ψηφίστηκε μάλιστα και στην καλύτερη επτάδα του πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν. Δύο χρυσά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, ένα στα 10 χιλιόμετρα και ένα στα 5, δεν είναι κακός απολογισμός για τον πρωταθλητή της ομάδας στίβου του Εθνικού, Δήμο Μαγκίνα. Ο Αλεξανδρουπολίτης Ρωμαίας θεωρείται ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο κλασικός αθλητισμός μας στις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις. Στο στίβο δεν είναι ο Δήμος Μαγκίνας ο μόνος στρατιώτης που διαπρέπει. Ο Κομωτινέος Κώστας Μπανιώτης έχει γράψει τη δική του ιστορία στο άλμα. Οι πρωτιές σε πανελλήνια πρωταθλήματα όπως φέτος τον Ιούλιο έχουν γίνει ρουτίνα για τον Κώστα, ο οποίος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα φέτος κατάφερε με το εντυπωσιακό 2-31 να προκριθεί στον τελικό και παράλληλα να πάρει το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Γεμάτο από επιτυχίες ήταν το 2015 για τον Δημήτρη Γαρυπίδη. Ο Αλεξανδρουπολίτης Κολυμβητής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ατόμων με Αναπηρία κατάφερε να φτάσει δύο φορές μια ανάσα από το βάθρο. Τέταρτη θέση στα 100 μέτρα ύπτιο και πέμπτη θέση στα 50 μέτρα ύπτιο στην κατηγορία S1 ήταν ο απολογισμός του Δημήτρη Γαρυπίδη στο Παγκόσμιο της Γλασκόβης, κερδίζοντας μάλιστα τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Τη θέση του βάθρου που έχασε μόλις για λίγα δευτερόλεπτα, στο παγκόσμιο ο Δημήτρης Γαρυπίδης κατέκτησε σε διεθνή meeting όπως του Βερολίνου που κατέκτησε 2 χρυσά και 2 ασημένια μετάλλια. Τα χρώματα της γαλανόλευκης τίμησε και ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης. Ο 17χρονος αθλητής από τις σφαίρες αναδείχθηκε τέταρτος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ατόμων με Αναπηρία της Γλασκόβης στα 100 μέτρα πεταλούδα στην κατηγορία S9. Το επίτευγμα αυτό δεν ήταν το μόνο για τον νεαρό κολυμβητή, ο οποίος κατάφερε να γράψει ιστορία και να γίνει κάτοχος παγκοσμίου ρεκόρ στα 100 μέτρα πεταλούδα στο διεθνές meeting του Βερολίνου. Σε ένα άλλο διεθνές meeting, αυτό της Γλασκόβης κατάφερε να επιτύχει 6 πανελλήνια ρεκόρ, ενώ και αυτός φυσικά κατάφερε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο. Ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης μάλιστα βραβεύτηκε ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές για το 2015 από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Επιτροπή Ανθρώπων με Αναπηρία για το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέγραψε.
Πίσω από τις επιτυχίες τόσο του Δημήτρη Καρυπίδη, όσο και του Δημοσθένη Μιχαλετζάκη, βρίσκεται ο ίδιος άνθρωπος. Ο Γιώργος Τηλιγαντάς, προπονητής του Όφθα, εργάστηκε καθημερινά ατελείωτες ώρες μέσα στο 2015 με τους δύο κολυμπητές και κατάφερε να οδηγήσει τους δύο αθλητές στις μεγάλες επιτυχίες που κατέγραψαν. Ο προπονητής του Όφθα μάλιστα βραβεύτηκε και αυτό στην εκδήλωση του περασμένου Δεκεμβρίου από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Επιτροπή Ανθρώπων με Αναπηρία.